Γεια σας και πάλι. Θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο πώς μπορούμε να κάνουμε κάλυψη προσώπων σε μια φωτογραφία με το PixelR X. Και αυτό γιατί όταν δημοσιεύουμε μια φωτογραφία με πρόσωπα μαθητών, όταν αυτά είναι εμφανή, δηλαδή σε κοντινό πλάνο, πρέπει να τα καλύψουμε με κάποιο τρόπο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να το κάνουμε αυτό. Ένα τρόπο είναι με τη θόλωση. Αν πάμε στα εργαλεία ρετουσαρίσματο και με το κουμπάκι αυτό εδώ, επιλέξουμε τη θολούρα ή θόλωση. Μπορούμε να κάνουμε, α λίγο, να θολώσουμε ένα πρόσωπο. Βέβαια, με την προεπιλεγμένη τιμή είναι πολύ απαλή η θόλωση. Οπότε θα το βάλω εγώ στην τέρμα ισχύ, στο 100 για να γίνει πιο καλή η Ένας, ο πιο βασικός και απλός τρόπος είναι αυτός, είναι όμως λίγο μουντός, δίνει έτσι μια σκοτεινιά θα έλεγα στην εικόνα, μπορούμε να κάνουμε και με άλλους τρόπους να θέλουμε με τη σχεδίαση, με το πινέλο να μουτζουρώσουμε στην ουσία ένα πρόσωπο ή καλύτερα να βάλουμε ένα σχήμα που έχει εδώ ένα κυκλάκι για παράδειγμα, αλλά πρέπει να το κεντράρω καλύτερα ή άλλο σχήμα όπως ένα αστεράκι. Και έτσι να καλύψω τα πρόσωπα σε μαθητές. Άλλος τρόπος είναι μπορεί να βάλω ένα εικονίδιο, μια εικόνα άλλη πάνω σε ένα πρόσωπο, να φορτώσω λοιπόν... μια εικόνα που έχω εγώ έτοιμη. Εδώ υπάρχουν κάποιες, κάποια εικονίδια, αλλά τα πιο πολλά είναι, δεν είναι δωρεάν, δεν είναι δύσκολο να βρει κάτι που θα χρειαστεί. Θα φροντίσω μια εικόνα που έχω ήδη, με, π.χ. με κάποια εικονίδια όπως αυτό εδώ, το μικρύνω λίγο, ή ένα άλλο όπως έχω βρει μια σαν μάσκα, Και αν θέλω αυτά μπορώ να αλλάξω, αν θέλω τη διαφάνεια να μην είναι τόσο έντονα. Και κάπως έτσι λοιπόν μπορώ να καλύψω πρόσωπα μαθητών είτε με θόλωση, είτε με πινέλο, με σχήματα, είτε με εικονίδια τα οποία έχω εγώ στον υπολογιστή μου ή κάποια, αν βρω κάποιο από εδώ πέρα το οποίο ταιριάζει για να δούμε αν υπάρχει κάποιο με αναζήτηση emoji βρήκα κάποια πράγματα εδώ πέρα, κάποια εικονίδια emoji. Μπορούμε να βάλουμε λοιπόν και κάποια από τα αίτημα που έχει εδώ. Αυτά λοιπόν για την κάλυψη προσώπων με το Pixel 6.